18 ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό, μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Θραψανού επέστρεψαν στα Θρανία, κάνοντας μάθημα στις προκατασκευασμένες αίθουσες που στήθηκαν στη θέση γηπεδάκια του χωριού. Τα παιδιά σήμερα, την πρώτη μέρα, τα περισσότερα ήρθαν πολύ νωρίτερα από τις άλλες μέρες που έρχονται. Ναι. Και αυτά πολλές μέρες στο σπίτι, κουραστήκανε. Τη Δευτέρα θα κάνουμε αγιασμό, επειδή ήρθαμε σε ένα νέο χώρο, σε ένα νέο σχολείο. Επιτέλους το σχολείο μας λειτουργήσε ξανά. Μετά από μια-δυο εβδομάδες σχεδόν, τα παιδιά αδειμονούσαν να έρθει αυτή τη στιγμή. Τα καταφέραμε και θέσαμε ξανά σε λειτουργία το σχολείο των παιδιών. Τακτοποιήθηκαν τα παιδιά σήμερα, όλα καλά. Σιγά σιγά πρέπει να μπούμε και στο κλίμα των μαθημάτων, γιατί έχουμε ξεχάσει πολλά πράγματα. Εντάξει, ήταν ήσυχα, ακούγανε, χαρήκανε πολύ. Στο νέο χώρο που διαμορφώθηκε, μεταφέρθηκαν τα θρανία, οι πίνακες, οι υπολογιστές, αλλά και το ρολόι που έσπασε την ώρα του σεισμού στο σχολείο τους, το οποίο κρίθηκε ακατάλληλο. Το σχολείο μας αυτό, με ΕΦΕΚ, έχει κριθεί διατηρηταίο. Και πρέπει να κάνει τις μελέτες στο Υπουργείο Πολιτισμού και θα αναπλαστεί. Τώρα πόσο χρόνο θα κάνει? Αρκετά χρόνια δηλαδή. Μιλάμε. Εγώ το λέω έτσι. Την επόμενη δεκαετία δηλαδή θα φτιαχτεί. Και αναμένεται τη Δευτέρα να ξεκινήσουν και τα σχολεία του Αρκαλοχωρίου. Γίνεται προσπάθεια ώστε να ξεκινήσει το πρώτο δημοτικό σε πρωινή βάρδια και το δεύτερο δημοτικό σε απογευματινή. Με τροποποίηση του ωραρίου ώστε να μπορούν να καθαρίζονται οι αίθουσες. Την ίδια ώρα, επαγγελματίες στο Αρκαλοχώρι αναφέρονται στα προβλήματα που έχουν προκύψει σε σχέση με τις αποζημιώσεις και όχι μόνο, αναμένοντας την τροποποιημένη οικία με βάση την οποία θα χορηγείται σε εργαστική συνδρομή για το σύνολο των κτηρίων ανά ιδιοκτήτη. Μπορεί να δηλώσεις μέσα στην αρρωγή όλα τα ακίνητα που έχεις. Όλα. Έχεις 10 σπίτια, έχεις 5 σπίτια, έχεις 2 μαγαζιά και ένα σπίτι. Όλα μπορεί να τα δηλώσεις στην αρρωγή. Όλα. Όσον αφορά τώρα το δανεισμό, νομίζω ότι μόνο ένα μπορεί να δηλώσει. Υπάρχει πρόβλημα και για την αποζημίωση του εξοπλισμού των επαγγελματιών, καθότι από ό,τι με ενημέρωσα από την περιφέρεια θα ζητείτε το τιμολόγιο αγοράς του εξοπλισμού. Πολλές επιχειρήσεις που στο δευτεροβάθμιο έλεγχο βγήκαν πράσινες, τους λένε οι μηχανικοί του Υπουργείου ότι δεν μπορούν να επισκευάσουν τα κτίρια τους για να μπουν μέσα, εάν δεν γίνει ο φάκελος προκειμένου να αποζημιωθούν κτηριακά. Αυτό είναι άλλο ένα πρόβλημα, καθώς οι επιχειρήσεις, καθότι είναι πράσινες, μπορούν να μπουν μέσα, αλλά δεν μπορούν να τις επισκευάσουν. Δηλαδή είναι σαν να σου λένε, περίμενε να επισκευαστεί και μετά να μπεις μέσα. Αυτό πάλι είναι ένα πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, 34 σεισμόπληκτοι παραμένουν στις σκηνές έξω από το εκθεσιακό κέντρο, εκ των οποίων 25 είναι αλλοδαποί, ενώ στο κλειστό γυμναστήριο φιλοξενούνται 70 πολίτες. Ωστόσο, εντοπίστηκαν 3 κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε πληγέντες, οι οποίοι και απομονώθηκαν. Αυτά είναι, δεν είναι κάτι το οποίο έγινε από φαγητό, μάλλον ίωση πρέπει να ήταν. Όπως εκτιμάται, την ερχόμενη Τρίτη θα φιλοξενηθούν οι πρώτες οικογένειες στους οικίσκους, με τις αιτήσεις να ξεπερνούν τις 250. Το νωρίτερο μπορεί να μπουν είναι την Τρίτη. Λοιπόν. Και γιατί λέω Τρίτη? Ναι. Να το εξηγήσουμε. Γιατί τη Δευτέρα λύγει η προθεσμία των υποβολής αιτήσεων. Για τους σεισμούς στην Κρήτη, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, Γιάννης Κουράκης, έκανε παρέμβαση στην Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, τονίζοντας την ανάγκη συγκρότησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου. Απαιτείται λοιπόν αύξηση του προϋπολογισμού καταρχήν του Ταμείου Αλληλεγγύης, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης, και δεύτερον, απαιτείται εξειδίκευση σε όλα αυτά τα επίπεδα μέτρων, μελετών, έργων και δράσεων που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους αυτά τα δεδομένα, προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματικότητα την περίοδο της κρίσης.